Η ικανοποίηση στην αναγέννηση μετά την ολική επαναφορά της ομάδας σε τροχιά play-out είναι απόλυτη. Η ομάδα της Καρδίτσας κατάφερε σε μία εβδομάδα και μετά την εντός έδρας ήττα σοκ από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς να κάνει ένα απίστευτο comeback στο βαθμολογικό πίνακα και να βρεθεί από τη θέση του απευθείας υποβιβασμού στην έκτη θέση του δευτέρου ομίλου, θέση που με τα τωρινά δεδομένα της δίνει πλεονέκτημα 3 βαθμών στη μάχη των play-out. Και αυτό το πλεονέκτημα η αναγέννηση όχι μόνο θέλει να διατηρήσει, αλλά και να το αυξήσει 2 αγωνιστικές που απομένουν και στους αγώνες με τον Πειραιϊκό στην Κατερίνη και τον Ολυμπιακό Βόλο στο Δημοτικό Στάδιο στην αυλαία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Ο τεχνικός των Κιτηνών Σάκης Οδυσσιάδης μίλησε στους παίκτες μετά το παιχνίδι και τους έδωσε συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κατέβαλαν και την κατάκτηση των 3 βαθμών. Η αναγέννηση ξεκίνησε από σήμερα να σκέφτεται και να προετοιμάζεται για τον εκτός έδρας αγώνα του Σαββάτου με τον Πειραιϊκό στην Κατερίνη. Ο Μπράνισλαβ Νίκητς και ο Χρήστος Οικονόμου συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες και θα χάσουν τα 2 μάτς που απομένουν στο τέλος κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Μάλιστα, ο Σέρβος Μεσοαμυντικός αντιμετωπίζει και πρόβλημα τραυματισμού από το μάτς με την ΑΕΛ, η σοβαρότητα του οποίου θα διαπιστωθεί μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα επιβληθεί. Στο μάτς του Σαββάτου επιστρέφει ο Θανάσης Σάβας που εξέτασε την ποινή του, ενώ ο Απόν θα είναι ο Χάρης Μίχος που συνεχίζει την αποθεραπεία του ώστε να είναι έτοιμος για τα play-out.